λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Νομίζω πως ανακάλυψα κάτι που να μας βοηθήσει να πάμε κοντά στην Ευρωειδή. Παραξενεύκετε με, α? Που κάνετε τις ηθικές και τις δίκες και ζητάτε μου να βοηθήσω μια φόνησα. Αν έκαμε έτσι πράγμα η Αντρονίκη, ας την έβρει αστυνομία και ας την κρεμάσει. Μες τα γράμματα της η Γαλατού είναι γράφει μανιχά πως εν γίνει η μάνα του Τζόρτζ. Αμα γράφει και ποιος είναι ο Τσίρις. Και ποιος είναι η κόρη. Ξέρουμε το, α? Πολλά καλά. Ενώ πεθερός του Καράγιορκη. Παπα, παρακαλώ σε. Πέφτω στα πόθια σου και παρακαλώ σε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Βοήθαμε να έβρω τη μάνα μου. Χορκανή, έτσι κοντολοείς να νόσας ότι η νύφη μου η Μαρία είναι καστρωμένη κι όπου κι αν είσαι ένα γύρω παππούς. Καλό, η ώρα είναι καλή. Ύστερης που την σκοτώσασαι, η Ευρετή είναι το μείον μαζί της. Αν επιβεβαιώνονται υποψίες μου ότι τούτη είχε σχέσεις με το στράτο και τους παρέες της, έχω σε την κάπου που να μπορούν να την βρουν τούτη. Για να την έχω και κάπου. Του στράτου. Πες μου όμως να μου θέλεις, Φανούλα, γιατί δυσκολεύομαι να καταλάβω. Να σου πω. Θέλω να χωρίσουμε. Ένια μου είναι μανίχα η Αντρονίκη. Μαζί το ορφανοτροφείο. Γιατί για την παραμικρή υποψία να έχω για την Αντρονίκη, να μας το κλείσουν πολύ εύκολοι. Εν την ειδητώνουμε. Ορυμνία μου, έτσι μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν μου έβρετε την Ευρετή, εγώ και σαν συγγενής σου που είμαι, να σε σέπω και να σε βλέπω. Κι όχι μανίχα εσένα, ρε στράτο. Αλλά και τους φίλους σου, και τους συναδέλφους σου, και ακόμα τη φιλενάδα σου την Πολύμνια, ρε. Νομίζεις πως εσύ σε θέλω. Αν μάχεις λάθος γιατί ό,τι κάνω για λόγους που το κάνω. Μόνο εσέναν έχω στη ζωή μου. Είσαι ό,τι πιο ακριβόν έχω. Είπα, θα φύγω εγώ με το μωρό να πάω στην Αγγλία. Δεν είπα να φύγουν όλοι μαζί. Γιατί δεν είπαμε θα φύγουμε όλοι μαζί. Ναι, είπαμε. Αλλά πριν να μάθω κάποια πράγματα. Ποια πράγματα? Για σένα, Φαρίντα. Εγώ θέλω να γίνει η δουλειά μου νούσιμα και συγχυρισμένα, κατάλαβες. Αν μου πείτε που εμπονεί Ευρετή, θα πειράξω κανένα. Με άντρα, με γυναίκα. Εντάξει, εξηγηθήκαμε. Πες μου τόσα ψέματα που πραγματικά επίστευκες ότι κάποια στιγμή δεν θα βγω στη φόρα. Διότι το αλλάλουμε ψέματα, κυρία Φαρίντα. Πρέπει να θυμόμαστε κιόλα συντά που είπαμε, γιατί κάποια στιγμή θα κάνουμε το μοιραίο λάθος. Ειδοποιήσαμε από την αστυνομία ότι συλλάβαν την Αντρονίκη. Προς την κυρία ανύποπτο για τις δολοφονίες των κορούδων.
Εντάξει, Χρυξίνα, εγώ θα σου πω αυτά που με ρωτάς. Δεν υπάρχει πλέον λόγο να σου κρύψω τίποτα. Αλλά και εσύ χρειάζεται να είσαι δυνατή για να αντέξεις, να τα ακούσεις. Και θέλεις κουράγιο. Δεν φοβάσαι, Βαρύντα μου. Έχω και δύναμη και κουράγιο. Μίλα καθαρά. Θα μιλήσω. Εγώ ήξερα από την αρχή την εγκυμοσύνη της κόρης σου. Αυτή μόλις έμεινε έγκυος, ήρθε και με βρήκε και μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Και σε μένα γιατί ήρθε? Δεν ξέρω, ντρεπότανε, δεν ήξερε πώς θα το πάρεις το κορίτσι. Και εγώ της έλεγα πρέπει να πας να της το πεις τη μαμά, αλλά αυτή θα πάρω την ώρα μου, έλεγε. Καλά. Και εμένα που την εγύρευκα, που έκρουζα τόσο καιρό που βρίσκεται, με λυπήθηκες. Πραγματικά, μπορεί και θωρές μες στα μάτια και να μου κρύφκεις ότι ξέρεις που είναι. Δεν ήξερα πόσο θα κρατήσει αυτό το θέμα. Γιατί αυτή μου είπε ότι μόλις νιώθει έτοιμη θα έρθει να σου τα ομολογήσει όλα. Και εγώ υποσχέθηκα. Δεν μπορούσα πια να θετήσω την υπόσχεση. Και προτίμησες να κρατήσεις την υπόσχεση σου στην Αλεξάνδρα που ήξερες ότι με περιπέζει και να με περιπέζει και εσύ. Μέχρι και γράμμα έγραψες που την ηγουμένη ότι η Αλεξάνδρα βρίσκεται στο μοναστήρι για να με κάνεις να πιστέψω τα ψέματα της. Εμένα, Φαρίντα, που υποτίθεται πως ήμουν φίλη σου, πως ήμουν άνθρωπος δικός σου. Και εμένα με σε γέλασε η κόρη σου. Και εμένα, όταν με έπεισε να γράψω αυτό το κράμα, μου είπε ότι έσαχνε μια ιστορία για να δικαιολογήσει την απουσία της που έλειπε τόσο ως μήνες από το σπίτι που ήταν έγκυος. Και βρήκε αυτό την ιστορία με το μοναστήρι. Εγώ το έκανα για να γυρίσει κοντά σου, γιατί μου είπε σιγά σιγά μου λέει να ηρεμήσουν τα πράγματα και θα φόρω να της τα πω όλα στη μαμά. Γι' αυτό το έκανα. Α, μάλιστα. Για να με βοηθήσεις που το έκανες. Ναι. Ναι. Αλήθεια, πόσα άλλα μου έκρυψες για να με βοηθήσεις, Φαρίντα. Άραγε, ξέρεις ότι η κόρη μου ήθελε να με σκοτώσει. Τούτη είναι η μεγάλη μου απορία. Έξερες ότι η Αλεξάνδρα εβοήθαν τον Αντζουλί και την κλίκα του για να με σκοτώσουν. Δεν μου έξερες! Για όνομα του Θεού, πού ήταν και που την εσυλλάβα? Λίγο πριν τον παραθόβουν. Ήταν την κάτι αρκάρις να γυρίζει μες στα χωράφκια. Και που πήγαινε η αστυνομία, ήβραν τυχωσμένη μέσα μια λαξιά. Έτρεμε που το φώνεις. Μόλις τους ένωσε, έκαμε να φύγει. Αμα αν προλαβαίνει να πάει μακρά. Επιάνε την. Και πού την έχουν τώρα? Στη φυλακή στη χώρα. Θέλω να πω να την δώσει ημέρα. Δεν πρέπει να την αγγίξουμε μανίσιν της, είναι καλά. Καναδιά μου, δεν πας. Έφθασα εγώ να την δεις, ούτε να μπεις έτσι όρμτζι μέσα. Κόρη μου, πάρε υπομονή και να σε πάρω αύριο το πρωί. Ναι, Γαλατιά μου. Αύριο να πάμε όλοι μαζί. Πόρη μια μου, αν πάτε όλοι, να θυκιαλέξετε να τη δει ένας. Και τούτη να είναι η Γαλάτια. Θα αρκούμε τούτο να θέλει η Αντρονίκη. Αποκλείεται, δεν είναι αλήθεια η μανά μου να σκότωσε τις κορούες. Είναι δυνατόν, δεν είναι έτσι πλάσμα, σωστά. Ενούλα, έναν κακό ορώμα. Κι άμα ξυπνήσω, να γίνουν όλα μια χαρά όπως ήταν πρώτα. Είναι άλλος έγινε και έτσι σχεδιών η ζωή μας, γιατί... Φαρίντα, μιλά καθαρά. Έξερες τα? Όχι. Δεν είχα ιδέα εγώ για την Πλεκτάνη και την Αλεσάνδρα. Το μόνο που ήξερα ήταν για το μωρό. Ούτε για τη Χαρίκλια μου είπε ότι τίποτε άλλο. Τελευταία μόνο μου είπε ότι ήταν ερωτευμένη με το Φίβος. Καλά. Για το μωρό, ότι ήταν στο βρεφοκομείο, έξερες το? Αυτό ναι, τόσο. Μόλις αυτή άκουσε πως ήταν εκεί, στο βρεφοκομείο, ήρθε και με βρήκε και μου δίνε λεφτά. Και μου είπε να πηγαίνω να το βλέπω και να δίνω λεφτά για να περνά καλύτερα από τα άλλα τα μωρά. Εκεί είναι που γνώρισα και την Ανέτα. Πήγαινε κάθε μέρα και το βλέπω. Άλιστα. Ώστε η Ανέτα ήταν και τούτη μες στον κόλπο. Όχι, δεν είχε ιδέα η κοπέλα. Το ενδιαφέρον της για το μωρό ήταν αγνό. Μόνο που πόναγε το μωρό που ήταν μόνο του εκεί και έσαχνε να βρει γιατί έφυγε η μάνα του και το άφησε και εγώ τη σταμάτησα. Καλά, Φαρέντα, καλά. Εσύ πότε υπολογίζεσαι να μου πεις την αλήθεια? Έπρεπε να φτάσουμε ενός δαμέτσου να σε ρωτήσω εγώ ίδια. Εγώ ήθελα από καιρό να σου πω την αλήθεια. Αλλά η κόρη σου αγρίεψε και δεν με άφηνε να σου μιλήσω. Κατάλαβες? Γιατί θα έλεγε, με απειλούσε.
θα σου έλεγε ότι εγώ την έβαλα να τα κάνω όλα αυτά τα κακά. Εσύ ποιο θα πίστευες, εμένα ή την κόρη σου? Καλά την κόρη μου. Εν υπολογίζε να μου πει ποτέ την αλήθεια. Δεν ξέρω, Κριστίνα. Με πίεζε πολύ η τελευταία και εμένα με πνίγανε οι ενοχές. Κατάλαβες, γι' αυτό ήρθε εκείνο το βράδυ. Καταλαβαίνεις, εγώ ντρεπόμουν να σε κοιτάξω στα μάτια. Και είπα, ήρθα εκείνο το βράδυ πριν την έκρηξη, θυμάσαι? Να σου πω ότι η κόρη σου ήταν με το φίλο στο ξενοδοχείο. Αν προλάβαινες λίγο πριν, δεν θα έμπαινες στο αυτοκίνητο αυτή. Φαριντά, καλά καμνίτσο νιώθεις ενοχές. Γιατί φταίεις. Αν μίλας πιο γρήγορα, μπορούσε μια Αλεξάνδρα να ζει και εγώ να μένε τραβούσα όσα τράβησα. Έκανα λάθος που δεν είχα σου μιλήσω, αλλά βλέπεις, ήθελα να βοηθήσω την Αλεσάνδρα. Όχι, 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 όχι. Θα την βοήθας, αλλά μιλάς σε μένα, στη μάνα της, και να ακούεις μια ανώριμη μίτσα. Πραγματικά δεν το χωρεί ο νους μου, πώς δεν πότε το σκέφτηκες να μου μιλήσεις, Φαρίντα. Είμαι αδικαιολόγητη. Είμαι αδικαιολόγητη. Ναι, είσαι. Κι εγώ έπαιζα έξω μαζί σου. Γιατί είσαι μια γυναίκα γεμάτη ψέμα. Πάλι δεν θέλω να αφήσεις το σπίτι μου. Ναι. Δεν θέλω να αφήσεις το σπίτι μου. Αύριο πρωί-πρωί να συνάξεις τα πράγματα σου. Και να πάει στο καλό. Πώς θέλεις. Δεν θα αξίζει να έτσι καταλεξεί τη Αντρονίκη. Δεν την έκανουσαν τα βάσανα που έτραβεζε μες στη ζωή της. Ωραία, αυτά τα βάσανα να την οδήγησαν μέχρι εδώ. Εν κρίμα, τζάδικο. Κρίμα δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι άδικο. Προφανώς δεν είχε το σθένος να παραμείνει αλόβητη από όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό φάνηκε όταν πρόδωσε και εμένα για την πολυμνία. Στρατό. Έπρεπε να δείχνεις συμπόνια για τους αδυνάμους. Κι όχι να τους κρίνεις. Η αρφή μου εσυχώρεσε τη. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και σου. Έχουμε διαφορετική άποψη για τους ανθρώπους που δουλεύει. Οι ανόητοι και οι αδύναμοι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Με κόφτει να μπουράλει στράτο. Κι ενώ που ξέρω, ξέρω ότι μπορεί να φταίει ο γιο για την Αντρονίκη. Έπρεπε να καλάρω την πολύμνια να μην την ειδικιώξει που του πονάσει. Πριχού τα πράγματα να φτάσουν ως ζάμα. Εμπέφυγε που το κονάζει και χάσει τα λογικά της. Αυτός ο ίκτος που δείχνεις για τους ανθρώπους πολυδεύκη κάποια στιγμή θα σου κοστίσει πολύ ακριβά. Η Ανδρονίκη είναι επικίνδυνη και για μένα και για τον αγώνα. Δεν υπάρχει περιθώριο για ίκτο για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό βάλε μπροστά τη λογική σου και άσε στην άκρη τη θλίψη και τον ίκτο. Άσε τις ενοχές για αυτή τη γυναίκα. Κριστίνα, εγώ φεύγω τώρα και θέλω να ξέρεις ότι η φιλία μου είναι αληθινή και σ' αγαπάω. Δεν ήθελα να φτάσουν τα πράγματα ως εδώ και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Θα μου λείψετε και εσύ και το μωρό. Γεια σου. Φαρίντα, το μωρό, εν αλήθεια του Βηρονή, ξέντζε τούτο ψέματα. Τι σημασία έχει τώρα πια, ό,τι και να σου πω δεν θα με πιστέψεις. Η αλήθεια θα τη βρεις μόνη σου και θα είναι σκληρή.
την Αντζουλή, μην καταλήξετε. Πουθενά. Απαιτεί με τον πιο θρασί τρόπο να του δώσουμε πληροφορίες για το θησαυρό. Ελπίζω μόνο να μ' ακούσει και να αφήσει την Πολύμνη έξω από αυτήν την υπόθεση. Ακούμε πως δεν θα σε ακούσει ο Αντζούλης. Ένεση εμπιστοσύνη. Στρατό. Τους ο δεσμός με την Πολύμνη. Αφήνε μας εκτεθειμένους. Δεν σου είπα και το άλλο. Ζήτησα να με δει ο αρχηγός. Ο αρχηγός δεν μπορεί να σε θέλει. Δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται πως η σχέση μου με την Πολύμνια δεν έφτασε μόνο στα αυτιά του Αντζουλή. Αν είναι έτσι όπως τα λαλείς και ακούς τη γεντού τη σχέση, με το δίκαιο του να θέλει να σου μιλήσει. Στρατό, ξέρουμε όλοι πως είναι κρυφό. Άμα κάποιος έχει μια παράνομη ερωτική σχέση, τούτον πάει ενάντια τις αξίες του αγώνα. Και είναι επιλήψιμο. Με τόσους προδότες εκεί έξω, με τον Αντζουλή να απειλεί, με τον Καράγιορ και στα βήματά μας, με τους Αγγλέζους να με έχουν επικηρύξει, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ναι, γιατί τούτον είναι ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα, Στράτομα. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Έφτασαν τα πράγματα ως δαμέ και εσύ δείχνεις να το συνειδητοποιείς τον άλλο πράγμα. Αν δεν υπήρχε τούτη σχέση, ίσως ο Καράγιορκης να μένει κινούσε όλη την ομάδα. Αν δεν υπήρχε αυτή η σχέση, θα είχε βρει κάποιον άλλο λόγο για να μας κάνει κακό ο προδότης. Στρατό. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Α. Θεωρείς να μου γίνει τώρα με τον Αντζουλίντζο με τον Φίβο. Είμαστε αγωνιστές της ελευθερίας, Στρατό. Και στον νέο κόσμο που ονειρευκούμαστε να χτίσουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε εμείς οι δικάμενοι. Τούν το πράγμα, ναι, το καταλαβαίνεις. Αγία Μαρίνα και σειρά, που ποτσιμίζεις τα μωρά. Ποτσιμίτσε το γιούδι μου, το πιο γλυκό τραγούδι μου. Για Μαρίνα και τσιρά, που ποτσιμίζεις τα μωρά. Ποτσιμίτσε το γιούδι μου, το πιο γλυκό τραγούδι μου. Μανά. Αγία Μαρή. Μανά. Τσετσιρά. Που ποτσιμίζεις τα μωρά. Μανά, η κόρη σου είμαι η Γαλάτια. Ποτσιμίτσε το γιούδι μου. Έλα κοντά. Μανά, μανά, έλα κοντά μου. Δεν θα σε βλάψω. Χωράσε με εμένα. Έλα, θέλω να σου δω ένα φίλο ή να σε παριορίσω. Πάλε τα ίδια σκέφτεσαι, σου κόρη, ξέρω σε. Ακόμα δεν υποφάσισες, θα το πεις του Καράγιορκη ποιος είναι ο κύρις του Τζόρτζ. Για να του το κρύψεις. Δεν ξέρω να μπορούν να κάνουν μαλά ακόμα. Από την μια λόγω να φύγω τα πράγματα να έρθουν μανιχά τους, άμα από την άλλη μετανοούν ο ύστερης.
καλώς. Ήταν η πόστα, έχεις γράμμα, κόρη Ρίτα. Ναι, Αντζουλή, ευχαριστώ. Ναι. Και ένα πακέτο για τον Αντρίκο. Που ποιο? Άι, με να χαρείς. Που την Ειρήνη του Καραϊόρκη. Άγια μου, κύριε Λέισον. Δηλαδή, εμείς μαχούμαστε να ψυκόψουμε μποντζίριν του και με τσά στέλνει το πακέτο. Μα τα δουλειά είναι ούτε. Αν πάει και καμιά αυτή του Καραϊόρκη. Ωιρε, ωιρε. Οι μητσί έχει καιρό που στέλνουν γράμματα ο ένας το άλλο. Τα πράγμα. Μανά, ήξερες έτσι πράγμα, ναι, σου και μας είπες τίποτης. Και γιατί εμάς το είπες τόσο καιρό, ρε. Έδωκα το λόμο του Αντρίκου. Ξέρετε χαρά που κάνει κάθε φορά που πιάνει γράμμα μου την Ειρήνη. Κατάλαβες, κύριε. Δηλαδή είναι άδικα που μάχομαι εγώ να ξομακρύνω τη Φανούλα και τον Αντρίκο μου καλαροκή και να έχω τη Μητσιά να στέλνει γράμματα του Αντρίκου και πακέτα. Κατάλαβες. Ένα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να δεξιάσει. Ποιο είναι η βλάφ του Σιόρτα Μωράνη γράφουν γράμματα. Εδώ λαλούν τα νέα τους και πέμπουν ο ένας του άλλου ποίηματα και ζωγραφιές. Πού είναι το κακό. Μανά, ως την ώρα συντυχάνουμε μητά σου. Έκαναν τίποτε κακό λαλό σας. Άιστε τα μωρά έξω από τους καυκάες τους δικούς τους. Άρε, δώσ' μου τα. Να τα δω εγώ του μωρού. Ναι, να σου άκω. Να τα πάρω στο γραφείο μου και να σκεφτώ να μπορώ να κάνω. Άντε. Μεν τα ανοίξεις, ρε. Ρε, να τα δώσεις του Αντρέα να τα ανοίξει εκείνος. Μανά, έφυγε. Είσαι καλά, μάνα. Τέλος ευρέθηκα, δάμε, ξέρεις. Λαλούν ότι εσκότωσες δυο κορούες. Αμά είναι σου που το κάνεις, ναι. Εγώ, να θυμούμαι τέτοιον πράγμα. Μα, έτσι να το πω. Λαλείς να χάσα τα λογικά μου και να σκοτώνω κορουές. Όχι, μάνα. Ενένε σου που το έκαμες, ενένε σου που δεν σε σκότωσες. Να θυμούμαι, να θυμούμαι τίποτε. Εγώ, αν είχα θυμούμαι πως έφυγε από το κονάτσο. Γιατί έκανα πολύ κακό της Πολύμνηλας. Και ο Καραγιούρκης έφαγε τους τόπους για να με βρει. Και βρε μες στο μοναστήρι και έφυγα. Και στέρισα. Στέρισα να πω καμά, ένα θυμόμαι. Ένα θυμόμαι, να πω καμά ιστέρι. Πέμου να πω καμά ιστέρις γιατί ένα θυμόμαι εν όρομα που δωρώ. Ναι, ναι, μάνα. Θωρείς έναν άσχημο όρομα και άμα τελειώσει ένα στραφείς έσω κοντά μας. Η Πολυμνία αγαπάσε. Εσυχώρεσαι σου, Δαούλα. Πολλά καλή γενικά η Πολυμνία. Η ψυχή της είναι χρουσάφη. Αμα και πρέπει να μου συγχωρήσει. Πάτσεις πολλά ψέματα. Προδώσατε. Αλλά όπως έχει αυτό το που με έχω ζητά μέσα. Για να επικαιρώσω τα κακά που έκανα. Ωρα σας καλή. Ω, καλώς θα φύγει την κρή. Κάτσε να πάρω σου κάμι καφέ νόγια, νέτσα. Κάτσετε για μένα, θα μπει λέρνει από μου το καφέ του. Φέρνω σας μαύρα μαντάτα. Να πού είναι ρε. Όπως έρχομαι, βράμε στη στράτα τον Περικλήν, τον αστυνομικό, τον χορκανό μας. Και είπε μου ότι πιάνε την Ανδρονίκη και βάλαν την μες στη χάψη. Την Ανδρονίκη, για όνομα του Θεού, γιατί. Επιάνε την λαλία των φόνων των γορούω, πως εντζίνη που επνίξαν τα μωρά. Δεν είναι πιο μεγάλη σπελάρη, λέει καλά. Έτσι είναι η οπουδά, αλλά είχαν μπει είναι η αστυνομία. Καλά, και πού ήταν η Ανδρονίκη που την έπιαν. Την έπιαν ήταν στο Μαραθώνο. Αλλά προμπίτερα είπα πως εμείνεις και σε ένα παλιό σπίτι μανισίδη στην Τσιρκά.
Εντάει, εγώ ξέρω ότι πήγε στην Κυθρία για να σας δει ένα θυκιόν της που ήταν στα τελευταία του. Είναι η Κυθρία το κοκκόν της. Ξέρω το αν έρθα μαμά και εγώ τούτο άκουσα από τον Περικλίνη, δεν μπορώ να σου πω. Κύριε, λέεις, εσύ λάβαν την Αντρονίκη, διαφώνησαν όλα. Έγινε τα ρεφή την κλή, εγώ δεν πιστεύω τις πράγματα. Σίγουρα κάποιο λάθος έγινε και αν πάτσο υπέρασαν τη γυάλη. Και γιώνει τούτο η παγόρια, μα αφού λαλούσαν πως 1000% σίγουρη ότι είναι η Αντρονίκη η φώνησα. Τούτον ευκάλα συμπέρασμα από τις έρευνες του νερού. Έγινε και όλα, εγώ πιστεύω τις πράγματα. Η Αντρονίκη, η δική μας, να φώνησα. Η γενέκα που ανάγωνε τα κοπελούθηκε μέσα στο ορφανοτροφείο. Πάντα έτσι τα δικά της όλα. Μπορεί να της ανάδοξε χαμή. Μπορεί να χάσει τα λογικά της. Πάντα άλλος θα χάσει ρε φιντικλή. Γίνεται που τη μια ημέρα ως την άλλη να χάσει τα λογικά της. Και γιατί. Μια βολά είπα στην ότι την ώρα που την ύβραση δεν ήταν καθόλου στα καλά της. Την αγέρινη, σκοτεινή, άλλουτη, ξυμαρισμένη, αναμαλιασμένη. Έμοιαζε τέλεια η ίδια με τη χιαγωνιδία που είπε η Μιτσά ότι πήγε να την πνίξει και γλίτωσε. Έγινε, ρε φίλοι. Έγινε. Εγώ έτσι πράγμα δεν το πιστεύω. Εν μπορείς χαμπή να μπεις μες στη ψυχή του πλασμάτου. Άβησο λαλούν η ψυχή του ανθρώπου. Μην κλαίεις. Πες μου κάτι. Τούτες οι κορούες που λαλούσαν πως σε σκότωσα. Ήταν καλές κορούες. Ήταν αθώα μωρά, μάνα. Κανέναν είναι βλάψα. Αμα ήταν πολλά βασανισμένες. Ήταν φτωχές και ταλαιπωρημένες. Η μια ήταν ορφανή. Ο κύρις της έκαμνε της τη ζωή της μαύρη. Η άλλη είχε τη μάνα της άρρωστη μες στο κρεβάτι και ο κύρις της ήταν φευκός. Μα μένει άλλο. Εγλιτώσασαι. Τώρα είναι αναγγελούθηκε στον παράδεισο να καθούνται πας στα γόνατα της Παναγία. Μάνα μου ρε. Τώρα να περνούν καλύτερα και πάνω, ναι. Είδες εσύ γενέκα, πας στον τη γη μες στον τον κόσμο να βρίσκει χαρά. Εγώ εμπιστεύω ότι είναι εσύ που σε σκότωσες. Λαλή, εγώ δεν θυμούμαι τίποτες. Αμα ξέρω πως εσύ καμπόσες κορούες που βασανισμένες πας στον τη γη. Για και εγώ καμπόσες. Δεν ξέρω τις φάτσες τους. Άνα μου ρε. Πάτε και θωρώ το στεροπρόσωπο. Και σκορού εστόρις ο μπρος σου. Μα τα ξέρω ότι στα αρκέσαι. Καλά τι να... Μπορεί να μεν τέσαι σκότουσα τον τες κορούες. Αμα... Αν είχα την ευκαιρία... Θα αρκούμε... Πως ήτουν να το κάνω. Για τούτον... Καλά έκαμα συντυκλήσαμε μες τον τοτσέλι. Με μαραζώνεις. Ακούμε. Δεν θέλω να ξαναρθείς δάμε. Ο Θεός ξέρει να μπορεί να γίνει. Παναντά μου λαλείς. Ξέρω να μου σου λαλώ. Θέλω μανιχά μια τελευταία χάρη. Θέλω να ξαναρθείς άλλη μια φορά να μου φέρεις την κούκλα. Ποια κούκλα. Την κούκλα της Ειρήνης. Και... να μου φέρεις και τη ζωγραφιά που μου την έπεψε μητά σου. Τέλειωσε το επισκεπτήριο. Γίνεις και τη γαλαφιά μου. Αν μου τα φέρεις, να μου δίνουν μια άλλη μπαριόρκα εδώ μες στο τσέλι.
Καλά, κόρη Ανέτα. Εσύ έμπαινες, έφτιανες μες στο κονάτσι. Εν κατάλαβες να πάθεν τίποτα η Αντρονίκη. Εμείς τίποτε παράξενο. Αν ταράξαν τίποτα λογικά της. Όχι, παπά, μια χαρά ήταν η γυναίκα. Εντάξει, ήταν να κουρνάρω τώρα τελευταία, γιατί δεν είχα να δουλεύει και όπως παλιά με ορφανοτροφείο. Αμα όχι έτσι λόγω. Καλά, κόρη μου. Ήταν εις αρρώστησης καλό. Που την ποστασούρα της. Εδώ μια μέρα ανέπιαν την ηλιοψησιά και φύρθηκε και που μου φωνάξαν η πια Τζέι γιατί δεν ήθελα να σου κάνω μια αρρώστια. Και τούτο ήταν κόρη που τότε σε ξαναρρώστησε. Χαλάτε μου πως ξαναρρώστησε να με απολογήσει από στού για τον ίδιο λόγο. Επειδή μια λένε και είναι βάστα να τα κομμαντάρει ουλά πιο. Εντάξει, λογικό είναι μιας ηλικίας. Όχι τα ηλικία, κόρη μου, μα και μια άλλη Αντρονίκη, κόρη μου, για όνομα του Θεού. Έχει δίκιο ο θεό σου, Φιντικλή. Δεν είναι τώρα που πρέπει να τάραξει. Πρέπει να έχει καιρό και να ξέρει ότι για τούτο, ενώ καράει ο κη που φταίει, εντσίνο που πέλανε τη γυναίκα. Εν τίποτε θα αρχίσει να τάραξει ο νου του πλάσμα του κόρη μου. Εγαλό, ένα αρκιμό. Σαν ήταν οι τρει μανιχέ του τσιμέσα καλά γαλούλικα, εστράφηκε ο φωνιά. Πόσο είχε να αντέξω. Αν τα καλά πω, ενώ πήραξε και καλά μωρό μες στο ορφανοτροφείο να πεις. Παπά, μην λάλλεις πλάρας, δεν το ξέρουμε σίγουρα. Αφού έφτιαξε ο Σοφιντεγκλής, τα λύσου του. Η αστυνομία είναι σίγουρη όλα. Λαλείτε να είχε, το μου βρέθηκε η κούκλα του στο σχέδιο της Ειρήνης στη Λίμνη. Μα τα άσχε μητά της η Αντρονίκη την ώρα που... Καλά, σιόρ. Όλα λέω, αφού τούτη ήταν στην κυρκά. Ήταν λέω είσαι σκότωσε το πρώτο το μωρό. Δάμε στον κόλυμπον του χορκού μας. Φιντεγκλή, εγώ ένα ρώτο που είπες τώρα να το πεις στην αστυνομία. Να με φορτώσουν αδικά το φόνο της Αντρονίκης. Ναι, μα και πάλι τέλος βρέθηκε το σχέδιο και κουκλά της Ειρήνη Τσάμι. Ανέτα μου, μπορεί η Γαλάτια μάνα μου να σου πει ψέματα ότι η Αντρονίκη επειδή να είδω στον της. Ναι, μπορεί και να φύγει μανισή της. Για να την υπολογιάσασαι να μάνα καταλάβασαι ότι επέλανε. Δυνατόν να την έχει πιο ξέρεις, αν ξέρουμε ότι είναι αρρώστη. Δεν ξέρει τι πλάσματα. Ξέρω το κορί μου ότι είναι τι πλάσματα, αλλά μπορεί να φοηθεί κάτι που τα μωρά. Δυνατόν να μην του έριξε σημάκια από πριν ότι ήταν στα καλά τη. Τώρα που το άλυσε και την τελευταία φορά που πήγα τζιά την, παραμίλα. Και λέει πω δεν θέλει να κάνει κακό τον μωρό. Είδε, είσαι εγκαιρό που παραλογίζεται του. Νομίζω να ξέρουν έτσι πράγμα η Γαλάτια για να μου το ελάλει. Δυνατόν να μην ήθελε να τις βοηθήσει ο πιλέ μου. Μα Ανέτα μου, εν πράγμα τούτον που το λαλούς είναι έτσι εύκολα του άλλου. Και στο κάτω-κάτω, εν και ξέρεις είναι τα που γίνησκεται έσω του άλλου, άμα εσούν είσαι πόξο. Ως γεγονός, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, εν τα ξέρει ο κόσμος ούλος. Μαργαρίτα, εύχομαι να βρεις το κουράγιο να συγχωρέσεις την προδοσία μου. Θέλω να ξέρεις ότι σε εκτιμώ βαθιά. Καταλαβαίνω τώρα γιατί δεν ήθελες να μου πεις τι βρήκες στο κουτί του πατέρα μου. Ήθελες να με προστατεύσεις. Δεν πρέπει να είναι εύκολο ούτε για σένα που έμαθες πως ο Καράγιορκης είναι αδερφός μου. Ξέρω πως υπήρξε ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου και ο μεγάλος εχθρός σου. Ο Τζόνι, όταν ήμουν 18 χρονών, άφησε κάποιες αιχμές σχετικά με το παρελθόν.
Φαίνεται πως ήθελε από καιρό να μου πει την αλήθεια, αλλά δεν βρήκε ποτέ το κουράγιο. Το ξέρω πως μ' αγαπούσε πολύ και εγώ νιώθω πολύ τυχερός που τον είχα πατέρα. Τώρα δεν ξέρω αν χαίρομαι που έμαθα ποιος είμαι ή αν θα προτιμούσα να συνεχίσω να ζω στο σκοτάδι. Το αστείο είναι πως ο Καράγιορκης γνώρισε πως είχε ένα χαμένο αδερφό εδώ και χρόνια, χωρίς να ξέρει ποιος ήταν, αλλά δεν το είπε ποτέ σε κανέναν. Γνώριζε επίσης ο Καράγιορκης πως ο πατέρας αυτού του αδερφού ήταν ο Χατζινέαρχος, ο πεθερός του. Ναι, είμαι αδερφός του Καράγιορκη και αδερφός της Πολύμνιας και του Πολυδεύκη. Τώρα με πνίγουν καινούργια ερωτηματικά. Κάτι παράξενο συμβαίνει, Μαργαρίτα. Φοβάμαι πως η ιστορία μου έχει κάποια σχέση και με το θάνατο της μητέρας μου της Γαλατούς και του πατέρα μου του Χατζινέαρχου. Πιστεύω πως και αυτές οι απαντήσεις βρίσκονται στο κουτί του Τζόνι, που μοιάζει όλο και περισσότερο με το κουτί της Πανδώρας, που είναι έτοιμο να βγάλει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά και μεγάλα βάσανα. Η αλήθεια πρέπει να βγει ολόκληρη στο φως. Γι' αυτό θέλω να σε παρακαλέσω να συνεχίσεις να ψάχνεις τα γράμματα, όπως εξάλλου σου το ζήτησε και ο πατέρας μου. Και αν μάθεις κι άλλα, σε παρακαλώ να μου γράψεις την διεύθυνση που σημείωσα κάτω-κάτω στο γράμμα. Το ξέρω πως δεν θα πεις στον Αντζουλή ότι σου έγραψα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είχες αποτελέσματα για την Αντρονίκη, εντζίνη που κάμε τους φόνους. Ούτε εκείνη δεν ξέρει. Εν τέλεια σαν τανωμένος ο νους της. Ούτε αθυμάται, ούτε καταλάβει να μου γεννήσκεται. Λαλιά συναρτησίες. Μεν έχεις έννοια, κόρη μου, και να βάλω τους καλύτερους δικηγόρους και να την γλιτώσεις. Ο παπά, δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Πρέπει πως τη λέμε σου. Μα τώρα. Ναι, έχω κάτι πράγματα του αρφανοτροφή που πρέπει να κανονίσω και είναι πήγο. Μεν έχεις έννοια. Να πάεις εσύ να βρεις τους δικηγόρους για την Αντρονίκη και γιον να πάμε το λεωφορείο, εντάξει. Καλό, κορί μου. Γεια σου, παπά. Καλώς το. Έλα εδώ. Μου κίνησες την περίεργεια από το τηλέφωνο, Φίβο. Ποια είναι αυτή η τόσο μεγάλη ανακάλυψη που έκανες για τη Χαρικλία? Είμαι σίγουρος ότι εν Τζίνι που ήβρεν την Ευρετή. Κάτσε. Ευχαριστώ. Έκανα μια μεγάλη ερευνά και έμαθα τι έκαμνε και που ήταν. Την μέρα που την επεξάσει. Περιμένω να ακούσω. Νομίζω πως εκείνη τη νύχτα η Χαρίκλια ήβραν τα Κωνσταντινάδα στο σπίτι στη Δευτέρα. Έπιαν τα, έβαλαν τα μέσα στο αυτοκίνητο και κίνησε να πάει στα πετήθηκια από τα νιβουλιά της. Στον δρόμο, οι Εγγλέζες σταματήσαν τη για έναν τυπικό έλεγχο. Η εφημερίδες τουλάχιστον λαλούσαν πως έκλεισε ένα απότομα το πορπαγκάς και χτύπησε νούπου τους στρατιώτες. Ύστερα άρπαξαν τη τσάντα και αντάκωσαν το βούρος. Και οι μαρτυρίες μου τουλάχιστον, τούτο λαλούσε. Και πιστεύεις πως μέσα σε αυτή την τσάντα είχε την Ευρετή? Τούτον ακριβώς. Η Χαρίκλια έκαμε ό,τι έκαμε για να μην ανακαλύψουν οι Εγγλέζοι τα Κωνσταντινάδα μέσα στο αυτοκίνητο. Μόνο που δυστυχώς, αφού την επέξαν ύστερα, η τσέντα δεν ήταν κοντά της. Και πώς είσαι τόσο σίγουρος για το περιεχόμενο της τσάντας? Είμαι πολλά σίγουρος. Γιατί έκανα ζωγιώδες ερευνές μου. Επία, ύβρα το αυτοκίνητο, παρατήρησα παντού. Και μες στο καπό, και ύβρα, ακόμα ένα Κωνσταντινάτο. Που πάει να πει πως οι εικασίες μου είναι σωστές. Μάλιστα. Ωραία. Ας πούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο θησαυρός, πού είναι τώρα? Έχω μια ιδέα.
και είμαι πολλά κοντά στο να τον έβρω. Άμα θα αρκούμε πως πρέπει να ταράξω λίγο τα νερά, κάποια πιο επικίνδυνα νερά, και αν πω πιο βάθηκια. Να δεις ότι είναι ψέματα, Γαλάτια μου. Η μάνα σου αποκλείεται να κάνει τέτοιο πράγμα. Εγώ φοβούμαι πως είναι αλήθεια, Φανούλα. Η Αντρονίκη έχασε τα λογικά της. Εν εντζίνη που έξερες. Την κρεμάλα να καταφέρει να τη γλιτώσει το φρονοκομείο, εν το γλιτώνει. Άρε, Γαλάτια μου. Να είσαι δυνατή. Δεν θέλω να λυγίσεις. Περνώ πολλά δύσκολα, Φανούλα. Και έτσι ώρες χρειάζομαι σε εσένα για τούτον ήρθα. Γιατί ήθελα να συντύχω σε ένα πλάσμα δικό μου. Θέλω την αρφή μου. Πολλά καλά έκαμε και ήρθες. Ξέρεις ότι για σένα η πόρτα μου έναν πάντα ανοιχτή. Να πάω να βρω και τον Πετρί σε λίγο. Θέλω να τον ρωτήσω και εκείνο, να μου πει τη γνώμη του σαν γιατρός. Ξέρεις, έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο δαμε στη Λεμεσόν και μείνεις και με το Στεφανί τώρα. Έδωσαν το πίσω την άδειά του. Ναι, έμαθα το. Άμα ξέρεις το. Ναι. Μα είναι άλλο και μάθες το. Ο Πετρίς, Γαλάτια, ως των τελευταίων καιρών έρχεται πολλά συχνά έσω μας. Και μάλιστα ήρθε και νύχτε εσείς το καπαρέ. Τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω. Για ποια επικίνδυνα νερά μιλάς? Νερά παράνομα και σκοτεινά. Είμαι σίγουρος πως η λύση του μυστηρίου, κύριε Βαρνάβα, βρίσκεται στις παρακρατικές οργανώσεις που δεν θέλουν τους Εγγλέζους. Τσαμέ, εγκατέληξε η Βρετή. Και πώς είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί είμαι ακόμα πιο σίγουρος για την ανάμειξη της Χαρίκλειας σε δούντες οργανώσεις. Αν θυμάσαι, αποδεικνύει το και το όπλο που ήβραν πάνω της. Οι παρακρατικές οργανώσεις επιάν τα Κωνσταντινάτα και πρέπει να κάνω τα πάντα, να δω τις διασυνδέσεις που ίσον η Χαρίκλεια με τούτους. Κοίταξε, Φίβο. Ο λόγος που ήρθα σε σένα για να βρω την Ευρετή, ενώ ήξερα ότι ήσουν σε διαθεσιμότητα, είναι γιατί δεν ήθελα να ακολουθήσω την νόμιμη οδό. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να μάθουν για την ύπαρξή της οι Εγγλέζοι. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπερδευτούμε με τις παρακρατικές οργανώσεις. Το βρίσκω άδικο και θα μπλέξουμε χωρίς λόγο μαζί τους. Επίσης πιστεύω πως η Ευρετή δεν βρίσκεται στα χέρια των παρακρατικών οργανώσεων. Μα φως φανάριν, κύριε Βαρνάβα. Εγώ είμαι σίγουρος πως η Ευρετή είναι κάπου που ακόμα κανένας δεν ξέρει που είναι. Κι αν έχω εγώ δίκιο, αν τελικά η Ευρετή βρίσκεται σε τούτους. Φιβό, στο ξαναλέω, μακριά από τις παρακρατικές οργανώσεις. Μ' ακούς? Κοίταξε οι έρευνές σου να είναι πιο προσεκτικές πια. Εντάξει? Εντάξει. Και σου ξαναθυμίζω πως πρέπει να μου δίνεις αναφορά για όλα. Θέλω να με κρατάς ενήμερο. Πετρίς έρχεται στο καπαρέ. Ναι. Έρχεται ο Γαλάτια μου για να δει τη Μυρσίνη. Και εσώ σας έρχεται για να δει τις τετές σου, εν? Όχι.
Έσο μα έρχεται για να δει τη στετέ μου, αμα και για να δει τη Μυρσίνη. Αμα έτο και εκείνη δεν έχει κανέναν άλλο γνωστό δαμέ και το δεν κάνω να σύγει παρέα. Ναι, πρέπει να είναι η κυρά Μαριγό που του είπε να έρχεται να δει Θόρη. Μπορεί. Η Μυρσίνη λέει πως το Θόρη σαν τον αρφόν της. Ο Πετρής, σου είπε τίποτες. Όχι. Πάντως έχει πολύ καιρό να έρθει που ποτά. Άλλο πως εκόψας είναι. Ναι, άλλο πως. Σαν να και λυπούμε τη Μυρσίνη. Τον τελευταίο καιρό φαίνεται να έχουν μαραζωμένη. Να μου θέλεις να πεις. Θέλω να πω ότι αν την ακούσεις να τραγουδά, να πεις ότι η καρδιά της για κάποιον εγκαμένη. Βασανισμένο πλάσμα η Μυρσίνη εσκοτώσαν τον άντρα της οι Γερμανοί. Για τούτον τραγουδά έτσι. Ναι. Ένα για τούτο. Γεια σου, Μυρσίνη. Γεια σου, Πετρή. Ενοχλώ. Ήθελα πολύ να είσαι εδώ. Όχι. Εν ενοχλείς. Εδώ εθκέβαζα για τη δουλειά μου. Ενύχταν η βαριά μου σήμερα. Ωραία. Είσαι μόνος? Ναι, ο Στεφανίτη και η Μαρία λείπουν. Έλα, κάτσε. Ευχαριστώ. Να σου φέρω κάτι να πιείς. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι, τον είναι αλήθικη. Βασικά, από τότε που σου είπα τι αισθάνομαι για σένα. Μυρσίνη, κοίταξε. Πριν δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θέλεις να με βλέπεις πια. Λογικό είναι. Μετανιώνω που σου άνοιξα την καρδιά μου. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω και να μην σου λέγα τίποτα. Τουλάχιστον έτσι θα σε είχα ακόμη σαν φίλο μου. Σχόλασε με αντρικός. Α, όχι, είναι. Είναι ώρα το όμως που να έρθει όπου κι αν είσαι. Εποφάσισες ότι να το δώσεις το πακέτο, α. Όχι, δεν αποφάσισα ακόμα. Ελπίζω να μην τα άνοιξες, να δεις ένα πόσι μέσα. Άρα, Φραντζού, η κουβέντα που μου κάμες πριν λίγο είσαι ζητζόρα, μωρά ακόμα. Αλλά κάτι μου λέει πως τούτη σχέση μεταξύ Αντρίκου και Ειρήνης, θα βγει σε καλόν τα βλημένα. Γεια σας. Καλώς το. Καλώς το, Γιώκα μου. Αντρίκο, έχεις πακέτο για λόγια. Ναι. Ναι. Έμπω την Ειρήνη, την κόρη του Καραϊώτη. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Και θέλω σε να με θωρείς, άμα μου συνδυάνεις. Μες στα μάτια. Γιατί είπες μου ψέματα. Ρε, εν είσαι εσύ που μου είπες ότι εκόψετε, εμιλιέστε και ότι εν της στέλνεις γράμματα εγώ και ξέρω να στέλνετε γράμματα ένα στο άλλο. Έτσι σου είπα ψέματα, παππού. Απλώς είναι τυχαίο να σου πω την αλήθεια. Ραφλούρελζου, εμπολά έξυπνος ο άγκωνας σου, ρε. Αντρικό, εν είσαι εσύ που σου θυμωμένος με τον Καράγιορκη και ορκίστηκε ότι θα του ξαναμιλήσεις. Ή τώρα από πώς που είσαι αλυσφαιρίσια και σου τα φέρτα με την κόρη του, ρε. Παππού, άλλον ο Γκάιορ και τσ' άλλον η Ειρήνη. Είναι μου φταίει η κορού αν ένωσε ρε της παλιάδρομος.
Δίκαιο να ξεκόψω τη γουλού τη τώρα. Αφού είμαστε φίλοι. Ένα άδικο είναι πολλά καλή κορούα. Τσιπέ μου. Ήταν που γράφεται ο ένας του άλλου. Τα νέα μας. Ελάλο με τίποτε για τον Καραϊωρκή στα γράμματα. Α. Αμα αν δεν θέλεις, ένα σταματήσω να τη συγγράφω. Άμα σε παρακαλώ, δώσ' μου το πακέτο. Το πακέτο είναι να σου το όκω. Άμα να τα ανοίξεις στα μέω μπρος μου, για να ξέρω και γιώ ότι μου κρυφκείς τίποτα. Έλα. Ρε Αντζουλή, να πονάσαι μέσα στο πακέτο, ρε. Δώσ' του το και να ντροπεί, να το βάλεις να το ανοίξω μπρος σου τώρα. Άτε. Έω κάτω το και μάχω τη δουλειά σου, ρε Φρόντζο. Εντάξει, αδίγε μου, άνοιξε το. Να δούμε να μου σου στέλνει η Ειρήνη. Συγγνώμη, με κόψα έτσι απότομα. Είναι τον ο σκοπός μου, αμά. Εν ήξερα αν τώρα να σου φερτώ. Και για τούτο νομίζω πως είναι καλύτερα να... να μην ξαναβρεθούμε οι δικοί μας. Ναι. Ίσως έχεις δίκιο. Μυρσινή, αγαπώ τη γυναίκα μου. Και είναι η ενόρατα στη ζωή μου. Και για τούτο που θέλω να σε δωρώ. Έθελω να σου δικαιώ ψεύτικες ελπίδες. Ένα άδικο γυαλό σου. Το καταλαβαίνω. Που πάντα το όνειρο μου ήταν να... να είμαι μητά της. Και τούτο θέλω να κάνω και τώρα. Να βρω έναν τρόπο να σμίξουμε και να κάνουμε την οικογένεια μας. Πέτρη, δεν ζητάω κάτι άλλο από σένα. Τη φιλία σου θέλω. Δεν έχω φίλους εδώ να μιλάω. Μακάρι. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω τη φιλία μου. Μα ξέρεις πολλά καλά πως έγινες και τε. Θα αξιάσεις το που νιώθεις. Τότε ξέχασε εσύ αυτά που σου είπα. Εγώ θα βρω τρόπο να το ξεπεράσω. Στορκίζομαι. Δεν θα σου ξαναπώ τίποτα γι' αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αμά. Να γίνεις και ίσως είναι καλύτερα έτσι. Όμως μη γίνεις ξένος, σε παρακαλώ. Να έρχεσαι τουλάχιστον στο μαγαζί που και που, να με βλέπεις που τραγουδάω. Και ας μη μιλάμε. Θα σε βλέπω και θα παίρνω κουράγιο. Θα ξεγελάω τη μοναξιά μου. Σε παρακαλώ. Μου το υπόσχεσαι. Κωνσταντινάτο, δεν μπορεί να τις ευρετείς. Ένα μου τούτα. Τα Κωνσταντινάτα που την ευρετείν των πηγαιρκιών. Τι είναι που έκλεψε με Φίσερ. Είπες της τίποτα για λόγο μας. Ξέρετε τις ιστορίες μας. Όχι, είπα της ότι κάποτε είμαστε ζευγάρι. Πρέπει να πασκίσεις, να μας βοηθήσει να την εύρουμε. Γροστάς τον εαυτό σου, Χριστίνα, που σε αδίκησε ο Φίσερ. Μυρσινή. Καταλάβω τον πόνο σου. Αγάπη που με ανοιχά από τον έναν, με μαρτύριο αβάσταχτο για εκείνο που τον βορεύκω. Θα αρκούμε πως τούτη η ιστορία με τα γράμματα πρέπει να πάρει τις ηλίων καιρών. Γιατί? Και εσύ δεν σάζω να το δω. Ένα γράμμα θέλω να το πάρεις. Να κόψουμε και τα γράμματα τώρα. Ακούμε να μπου σου λαλώ κάτι ξέρω. Μου είπε ευθέως πως την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει τη φέρω αποκλειστικά εγώ. Και όπου καταλήξετε. Ότι θα πρέπει να διαλέξω. Για την πολεμία ή τον αγώνα.